ΣΥΡΙΖΑ, γραμματέας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Βορύδη, καλημέρα κύριε Σκουρλέτη. Χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας και με το καλό και από κοντά. Γιατί διαφορετική είναι η κουβέντα όταν σας έχουμε δίπλα μας. Έτσι. Και έχετε κι εσείς τον ένα απέναντι στον άλλο. Θα ξεκινήσω με την αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ, για να απαντήσει η κυβέρνηση. Καταρχήν, επισημάνω ότι είστε από τους λίγους υπουργούς που δέχονται αντιπαράθεση με στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Βορύδη, είναι πιο ωραία έτσι. Ορίστε. Είναι πιο ωραία έτσι. Ναι, να το πείτε σε συναδέλφους σας όμως, οι οποίοι δεν θέλουν. Και την πληρώνω εγώ μετά. Οι άλλες εκπομπές. Να το πείτε ότι είναι πολύ πιο ωραία. Σε μία από τις τηλεδιασκέψεις. Κύριε Σκουρλέτη, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε? Γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν σας δείχνουν ότι πάτε καλά εσείς. Αντιθέτως, δείχνουν ότι πάει πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία. Να σας πω, καταρχήν δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη γνώμη. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά για την οικονομία. Υπάρχει αγωνία, απελπισία σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Και ήδη από ό,τι είδατε χθες με την ανακοίνωση κάποιων οικονομικών στοιχείων που αφορούν την περίοδο και πριν τον κορονοϊό, πριν τον lockdown, μιλάμε ότι μετά από χρόνια η χώρα ξαναέπεσε στην ύφεση, 0,9 ύφεση το πρώτο τρίμηνο μέχρι τέλος Μαρτίου στην σχέση με την πορεία της οικονομίας. Αν σκεφτεί κανείς ότι το δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου ήταν αυτό που ίσχυαν τα περιοριστικά μέτρα, μάλλον τα πράγματα δεν πάνε καλά από μόνα τους, και ήρθε τώρα και ο κορονοϊός και η συνεπακόλουθη οικονομική κρίση που τα κάνει ακόμη δυσκολότερα. Άρα δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για αισιοδοξία. Υπάρχει ανάγκη για μέτρα για να μπορέσουμε να περιορίσουμε το βάθος και το εύρος της κρίσης που θα είναι μεγάλη. Και φοβάμαι ότι θα είναι μεγαλύτερη και από τις πιο απεσιόδοξες προβλέψεις που ακούγονται. Αν κανείς κάνει μια βόλτα στην αγορά θα το διαπιστώσει. Υπάρχουν χιλιάδες επαγγελματίες, καταστηματάρχες, εργαζόμενοι οι οποίοι αγωνιούν. Δεν στηριχθήκανε τώρα σε αυτή τη φάση που υπήρχαν οι δυνατότητες και τα χρήματα. Και ξέρετε, έχουμε μιλήσει ότι ήμασταν από εκείνες τις χώρες που είχαμε δύο πλεονεκτήματα αυτό το διάστημα. Πρώτα απ' όλα ένα ρυθμισμένο χρέος για τα επόμενα 3 χρόνια. Και δεύτερον ένα μαξιλαράκι, ένα αποθεματικό μέσα από το οποίο, αφού διασφαλίζαμε τις υποχρεώσεις προς τα δάνειά μας, μπορούσαμε να στηρίξουμε την οικονομία. Κάποιοι επιλέγουν να γυρίσουν το διακόπτη στο off, να τον κλείσουν. Η μηχανή να μην είναι στο ρελαντί, αλλά να σβήσει εντελώς. Στο όνομα δήθεν το να κρατήσουμε κάποια καύσιμα για μια άλλη εποχή. Φοβάμαι όμως ότι αυτή η αντίληψη της αυτορύθμισης της αγοράς θα φέρει λουκέτα, θα φέρει απολύσεις, θα μοιράσει φτώχεια δεξιά και αριστερά. Και απορώ ειλικρινά με την παθητική στάση της κυβέρνησης που έχει επιλέξει τα πράγματα να κινούνται από μόνα τους, προφανώς γιατί είναι δέσμια μιας λογικής όπου βλέπει το μέλλον της αγοράς και της οικονομίας σε μια κατάσταση όπου να υπάρχουν λίγοι και ισχυροί, έστω και σε μια μικρότερη πίτα, σε ένα μικρότερο εθνικό προϊόν. Το μόνο που βλέπουμε την ίδια στιγμή είναι να προχωράει το σχέδιο των ιδιωτικοποιήσεων των δικτύων της χώρας, των φυσικών μονοπωλίων. Απαράδεκτο πράγμα. Αναφέρεστε στην ΕΙΔΑΠ. Αναφέρομαι στα δίκτυα της ΕΙΔΑΠ, τα οποία μέσως ΔΙΤ θέλουν να τα εκχωρήσουν και να τα συνεκμεταλλεύονται με ιδιώτες. Αναφέρομαι στο φυσικό αέριο, αναφέρομαι στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως κερδοφόροι τομείς, τους οποίους τους κατήχε το δημόσιο και τώρα εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος θέλουν να εκχωρηθούν. Και ένα τελευταίο. Σκουρλέτη, και ένα τελευταίο και τελειώνω. Εδώ βλέπουμε ότι με αφορμή την έκτακτη κατάσταση, την κατάσταση ανάγκης, υπάρχει μια πανδημία αναθέσεων. Εδώ δίνουν την εντύπωση μιας κυβέρνησης που σαν ακρίδες πέφτουν πάνω στο δημόσιο χρήμα. Χθες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός μια υπόθεση προβολής της τουριστικής προβολής της χώρας μας, αναθέτοντας απευθείας σε μια εταιρεία συμφερόντων του ΣΕΤΕ, δηλαδή του Συλλόγου των Μεγαλοξενοδόχων, απευθείας αυτή την καμπάνια, παίρνοντάς την από τον ΕΟΤ. Αναθέσεις έχουμε για τον καθαρισμό των φυλακών. Αναθέσεις έχουμε για την τηλεκατάρτιση μέσα από τα αμαρτωλή ιστορία των βάουτσερ. Πού πάει αυτή η κατάσταση? Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι δωρεάν η καμπάνια. Δεν το λέω για να αντιπαρατεθώ με τον κύριο Σκουρλέτη. Ότι δεν στήριξε καμία. Λέει το ρεπορτάζ δεν λέει. Στο δημόσιο δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ. Δεν το ξέρουμε. Λέμε τι λέει η κυβέρνηση. Εγώ δεν το ισχυρίζομαι.
Δεν έχω κάνει και εγώ ρεπορτάζ. Δεν ισχυρίζω ούτε υποστηρίζω κάτι τέτοιο, σας λέω ότι διαβάζω. Ότι δεν στήριξε ούτε ένα ευρώ στο δημόσιο. Αλλά εγώ θέλω να μείνω κάπου αλλού. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν όμως μια άλλη εικόνα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να σας πω μια εικόνα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Να δούμε την τελευταία. Μέσα σε ένα μήνα η κυβέρνηση έχασε 7 μονάδες σε σχέση με τι γνώμη είχαν οι πολίτες για το πώς χειρίζεται τα θέματα της παιδείας. Θεωρεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία ότι δεν τα πάει καλά στον εργασιακό τομέα. Και γιατί να τα πάει καλά? Έχουμε τώρα χιλιάδες απολύσεις. Ναι, έτσι είναι. Στα επιμέρους θέματα υπάρχουν. Όμως για την οικονομία που λέγατε, είδα ένα στοιχείο χτες και τρελάθηκα. Ότι το 20% αυτών που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ εγκρίνει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή πρέπει να τους μαζέψετε τους ψηφοφόρους, και εσείς κύριε Βορύδη της Νέας Δημοκρατίας και εσείς κύριε Σκουρλέτη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ίσως τους έχει επηρεάσει ο κορονοϊός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι εγώ να δεχτώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια διαφορετική έκφραση της πολιτικής προτίμησης σε σχέση με αυτή που ήταν στις προηγούμενες εκλογές στην κεντρική πολιτική σκηνή, και αυτό μπορεί κανείς να το εξηγήσει εύκολα με βάση και την ψυχολογία του κόσμου λόγω της υγειονομικής κρίσης. Από εκεί και πέρα, σε όλα τα ποιοτικά ζητήματα έχουμε πλέον νέα ποιοτικά ευρήματα που δείχνουν μια κυβέρνηση η οποία χάνει τα ερίσματά της στην ίδια την κοινωνία. Θέλω να πάμε στον κύριο Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι και ερώτηση να μην σας κάνω, έχει βάλει τόσα θέματα.